Αναστασία Πάτσου, είμαι αθλήτρια και είμαι στο σύλλογο των διακριθέντων, εξαιρετικά διακριθέντων αθλητών. Είμαστε αδιόριστοι και διορισμένοι. Οι αδιόριστοι απαιτούμε να εφαρμοστεί ο νόμος, να δικαιωθούμε. Περιμένουμε εδώ και 7 χρόνια το διορισμό μας και είμαστε σε κατάσταση ομοιρίας. Οι διορισμένοι, ενώ η πολιτεία τους τίμησε με ένα διορισμό στο δημόσιο, ξαφνικά βρίσκονται κρεμασμένοι και τίθενται σε διαθεσιμότητα. Αυτό είναι άδικο και παράνομο. Η πολιτεία τι σας λέει? Ζητάμε να αποκατασταθεί. Περιμένουμε, γι' αυτό βγήκαμε στο παρόνομο. Δεν μπορεί μια χώρα να σου κάνει τιμητικό διορισμό επειδή είσαι κορυφαίος αθλητής παγκοσμιονίκης Ολυμπιονίκης. Ο κόσμος πιστεύει ότι επειδή απλά ήμασταν αθλητές που πήγαμε στο δημόσιο. Δεν είναι έτσι. Ήμασταν οι καλύτεροι, ήμασταν Ολυμπιονίκες παγκοσμιονίκες. Φέραμε χρυσά μετάλλια στη χώρα. Όλοι αυτοί που μας κατακρίνουν και σήμερα υπάρχει αυτό το εναντίον των αθλητών κλίμα. Όλοι αυτοί που έχουν φωτογραφίες και έχουν ανεβάσει τα δικά τους στάτους δίπλα σε ανθρώπους που έχουν δώσει όλη τη ζωή για τον αθλητισμό. Χωρίς καμία βοήθεια από τη χώρα, χωρίς καμία υποδομή, χωρίς κανένα σπόνσορα. Πήραμε τιμητικούς διορισμούς παγκοσμίως, κάναμε την Ελλάδα γνωστή, σηκώσαμε τη σημαία. Και έρχονται, μας βάζουν τιμητικό διορισμό, μας λένε διαλέξτε αν θα είστε δημόσιοι υπάλληλοι ή αθλητές, μας αναγκάζουν, μας βγάζουν από τα αθλήματά μας, κάνανε τον πολιτισμό, αντί να συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Κάνουμε και το άθλημά μας, είμαστε ακόμα μέλη των εθνικών ομάδων, είμαστε ενεργοί, ακόμα διακρινόμαστε και έρχονται τώρα και μας απολύουν, μας έδωσαν διαθεσιμότητα ανθρώπους που έχουν πει για να μας τιμήσουν και υποτίθεται για να δώσουν κίνητρα στον αθλητισμό και στον πολιτισμό αυτής της χώρας. Να μας πούνε επιτέλους ότι δεν θέλουν αθλητισμό, ότι δεν θέλουν πολιτισμό και να μας αφήσουν και εμάς να κάνουμε τις επιλογές μας και όχι να μας κάνουν ομήρους, απολυμμένους ή σε διαθεσιμότητα ανθρώπους που έχουν διακριθεί και που είναι υποτίθεται αυτής της χώρας τα παιδιά τα πρώτα. Λοιπόν, δεν είμαστε παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Θέλουμε να μας δώσουν αυτά που μας αξίζουν. Τα καταφέραμε μόνοι μας. Μόνοι μας, με τις πλάτες μας. Κουραστήκαμε μόνοι μας, δεν μας βοήθησε κανένας. Μόνο από εμάς πήρανε. Δουλέψαμε, δουλεύουμε, συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Έχουμε τα πτυχία μας, αλλά τα πτυχία μας, τα ασέπτα μόρια μας είναι οι επιτυχίες μας που κουραστήκαμε μόνοι μας, το ξαναλέω. Ούτε οι προπονητές, ούτε κανένας άλλος προπονηθήκαμε, σπάσαμε πόδια, χέρια, μέση, όλοι είμαστε σακατεμένοι για να πάρουμε αυτό το τιμή Σένεκε. Δεν μπορεί μετά από 10 χρόνια να έρχονται να μας παίρνουν πίσω αυτό που μας προσφέρανε.